Ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο στην ΑΦΠΑΚΤΟ με αρκετά και σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ένταση επικράτησε όταν το Σώμα συζήτησε θέματα που αφορούσαν την αναπτυξιακή ναυπάκτου και ιδιαίτερα την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού των υπηρεσιών της κοινοφελούς επιχείρησης, το οποίο και καταψηφίστηκε και αναδείχθηκε αντιπρόεδρος της αναπτυξιακής, ο Βασίλης Ακέτος. Ένα ακόμη θέμα που συζητήθηκε κατά το Δημοτικό Συμβούλιο ΝΑΦΠΑΚΤΟ ήταν η λήψη δανείου ύψους 325.000 ευρώ για τον εξυγχρονισμό των δημοτικών σφαγείων. Η απόφαση που πάρθηκε για το δάνειο δεν ήταν ομόφωνη, καθώς ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Κώστας Καρακώστας τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας διαδημοτικών σφαγείων σε άλλο σημείο της ΝΑΦΠΑΚΤΟ και τα οποία θα έχουν περισσότερα ωφέλη για το Δήμο. Με αργούς ρυθμούς γίνεται η μεταφορά όλων των υποθέσεων και των μελετών αλλά και των αδειών που εκκρεμούν στο πολεοδομικό γραφείο του Δήμου ΝΑΦΠΑΚΤΟ προς το γραφείο της Πολεοδομίας της Νομαρχίας. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο ΝΑΦΠΑΚΤΟ Δημήτρη Παπαναστασόπουλο από την πλευρά της Νομαρχίας, η επιτροπή που έχει συσταθεί για την παραλαβή των εγγράφων δεν είναι σε πλήρης λειτουργία. Συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη και παράνομη ρήψη κάθε είδους απορριμμάτων δίπλα από τον ποταμό Μόρνο. Παρά τις επίσημες δηλώσεις προμηνών των αρμοδίων φορέων για επιβολή προστίμου στους παραβάτες και καθαρισμό του χώρου, οι εικόνες ντροπής παραμένουν. Παράλληλα, για καθυστέρηση στη δημιουργία χυτά αδρανών υλικών κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή η Επαγγελματοβιοτεχνική Ένωση ΝΑΦΠΑΚΤΟ Ανάληψη. Επίσημη επίσκεψη θα πραγματοποιήσει στο προσεχώς διάστημα ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου Γιάννης Αναγνωστόπουλος μαζί με τους Δημάρχους Ετωλικού Νίκο Γαλάνη και Ενιαδών Αντώνια Λετρά στην Κωνσταντινούπολη και στο Πατριαρχείο που θα συναντηθούν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, στον οποίο ως εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ετωλικού θα του επιδώσουν το λεύκομα το οποίο έχει εκδώσει ο Φορέας, ενώ θα γίνει επίσημη πρόσκληση στον Οικουμενικό Πατριάρχη να παρευρεθεί στις γιορτές εξόδου του Μεσολογγίου του χρόνου. Για τρίτη συνεχή χρονιά η ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ φιλοξενεί το τουρνουά Open ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Junior 2009, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τρίμερο 10 έως 12 Ιουλίου 2009 στην παραλία της Ψανής. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 και στα νότια 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου.